Παραλιακά. Θα πάμε στον Δήμο Θερμαϊκού και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Πάτη Πασχαλίδου. Είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Θερμαϊκού, των τεχνικών υπηρεσιών για την ακρίβεια. Είναι μαζί μας στο στούντιο του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Μόση. Καλό κουράγιο από εδώ και πέρα. Ο προεκλογικός αγώνας πλέον 2 μήνες έχει στη διάθεσή του. Να σας πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πριν αρχίσει το δελτίο σήμερα και ευνηδιάστηκα. Είναι μόλις 2 μήνες. Είναι μόλις 2 μήνες, πράγματι. Ναι. Και θα πρέπει όλες οι διαδικασίες και όλες μας οι προσπάθειες να γίνουν πιο εντατικές. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας στο Δήμο. Και θα πάμε στο μείζον θέμα για το Δήμο Θερμαϊκού. Δρόμοι. Βέβαια, πολλοί, οι κεντρικοί, εξ όσων γνωρίζω, είναι δρόμοι της περιφέρειας. Οπότε εκεί δεν ξέρω τι λόγο έχετε, πέρα από το να πιέζετε τον κύριο Τζιτζικώστα και τις υπηρεσίες του. Αλλά οι δρόμοι στο σύνολό τους είναι λίγοι το καλοκαίρι, πολλοί και επικίνδυνοι το χειμώνα. Και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι εφορμούμε όλοι στα παράλια του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ το χειμώνα είναι προφανώς πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η επικινδυνότητα των δρόμων υφίσταται χειμώνα-καλοκαίρι. Πράγματι, υπάρχει και πρόβλημα σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Το ξέρουμε και το έχουμε αντιμετωπίσει. Αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Μόση, ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει περάσει και μια μεγάλη θεομηνία το Σεπτέμβριο του 2016. Που θρυνήσαμε και ανθρώπινη ζωή. Είστε ακόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό εξακολουθούμε να είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επουλώνουμε τις πληγές μας σταδιακά, όπως έγινε και με τα έργα, κινδυνεύσανε κατοικίες και με τα έργα με τα ζαρζανέτια τόσο στο κέντρο υγείας της Μηχανιώνας, στο Αγνάντι και στην Αγία Τριάδα, που στην ουσία είχαν κυλήσει τα βουνά προς την ακτή με τις όποιες καταστροφικές συνέπειες. Άλλαξε ο χάρτης. Οπότε έχουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά ήδη έχουμε υπογράψει συμβάσεις και έχουμε εγκαθίστανται καθημερινά εργολάβη. Πρόκειται για έργα οδοποιίας σχεδόν 4.100.000 ευρώ. Μόνο 400.000 ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος στην Περαία για τις ασφαλτοστρώσεις. Μόλις σήμερα υπέγραψε και ο εργολάβος των μεγάλων ασφαλτοστρώσεων 2.700.000. Ποτέ μεγάλων ασφαλτοστρώσεων, πού εννοείται? Σε όλο το Δήμο Θερμαϊκού. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των ασφαλτοστρώσεων έχει η Επανομή. Ναι. Μου παίρνετε τις ερωτήσεις. Προχθές ήμουν στην Επανομή και πλέον οι λακκούβες είναι μεγέθους Ολυμπιακής πισίνας. Θα τα φτιάξετε αυτά? Ολυμπιακής πισίνας. Λοιπόν, η Επανομή είναι ένα χωριό που στερείται ρημοτομίας και είχε το θέμα της αποχέτευσης. Ναι. Είχαμε το εξής δίλημα. Ή να χάσουμε την αποχέτευση, γιατί παραλάβαμε ως διοίκηση το έργο της αποχέτευσης σχεδόν χαμένο. Παλέψαμε γι' αυτό, παλέψαμε για να μην χαθούν τα 12 εκατομμύρια, υλοποίησαμε την αποχέτευση, άρα δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει οι ασφαλτοστρώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Πέρα από αυτού ήρθε και το αέριο. Άρα καλώς γίνονται τώρα οι ασφαλτοστρώσεις, για να μην είχαμε το συνηθισμένο ευτράπελο της ελληνικής κοινωνίας, το ότι εμείς κάνουμε τους δρόμους και μετά περνάνε τα δίχτυα κοινής ωφέλειας από πάνω. Αυτό δεν πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Καλά κάνετε και το θίγετε. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχω πει και σε άλλους δημάρχους και υποψήφιους δημάρχους και σε αντιδημάρχους, ειδικά στη θέση τη δική σας, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εμείς ετοιμαζόμαστε σε 3 μήνες ή σε 5 μήνες να ασφαλτοστρώσουμε. Μην μας πείτε μετά ότι θα μπείτε στο δρόμο. Κύριε Μόση, πιστέψτε με ότι εδώ και ένα εξάμηνο έχω ενημερώσει όλες τις πιθανές υπηρεσίες, είτε είναι οπτικές ίνες, είτε είναι αέριο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι το αέριο δεν παίρνει καμία διοδότηση από το Δήμο. Ναι. Κάνουμε ένα δρόμο και αύριο χωρίς καμία αδειοδότηση μπορεί να πάει είναι να σκάψει. Ελέω Θεού είναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως το προβλέψαμε και έχουμε ενημερώσει πλήρως όλες τις υπηρεσίες για το πού θα περάσουμε, γιατί πραγματικά είναι κρίμα όταν θα πέσουν στην περιοχή μας 4.100.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις να χαρούμε πλέον τους δρόμους εμείς και τα παιδιά μας με ασφάλεια. Υπάρχει κάτι νεότερο για το άβατο που έχετε εκεί στις κεραίες, στις πρώην κεραίες, στην άκρη ουσιαστικά της Περαίας, με τον γνωστό συνοικισμό των Αθηγάνων, οι οποίοι καίνε τα πάντα για τους γνωστούς λόγους, να αφαιρέσουν χαλκό ή οτιδήποτε άλλο? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ψάχνει να βρει τη λύση του, αλλά είναι ένα πρόβλημα πολυσύνθετο, στο οποίο θα πρέπει να σκύψουν πολύ μπροστά και να επικεντρωθούν σε αυτό. Δεν μπορεί ο Δήμος μόνος του να ασχοληθεί με αυτό. Πιστέψτε με, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ναι. Αλλά είναι πολυδαίδαλο.
δεν τολμάει να μπει η ελληνική αστυνομία. Παίρνουν φωτιά και κινδυνεύουν οι πυροσβέστες. Εμείς συνδράμουμε. Προφανώς έχουμε και την ευαισθησία. Δεν διακατεχόμαστε από στοιχεία ρατσισμού. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν. Δεν είναι θέμα ρατσισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Ότι θα πρέπει να μετακατασταθούν. Να πάνε σε έναν χώρο, το οποίο θα πληρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί και εκεί που είναι, πιστέψτε με, δεν απολαμβάνουν και σωστές συνθήκες διαβίωσης και κατέχουν και τόσο αγροτεμάχια ιδιωτικά, αλλά και του Δήμου, τόσο του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά και της Θέρμης. Μα είναι εντυπωσιακό όταν η δημόσια διοίκηση σηκώνει τα χέρια. Εδώ, από ιδιώτες μέχρι την κεντρική κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Ο καθένας δείχνει τον άλλον. Και στο τέλος η κατάσταση παραμένει ως έχει, αλλά δυστυχώς, πρέπει να μπει μια τάξη. Δυστυχώς. Πρέπει να μπει μια τάξη και νομίζω ότι είμαστε πλέον σε καλό δρόμο. Έχουν γίνει από το Δήμαρχό μας συναντήσεις και διαβουλεύσεις για τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών να πάνε σε πιο καλές συνθήκες, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και ο χώρος, γιατί εκείνος ο χώρος, ένα μεγάλο κομμάτι, ανήκει στο Δήμο Θερμαϊκού. Και αφορά και την αξιοποίησή του. Το άλλο είναι στο Δήμο Θέρμης, έτσι. Το άλλο είναι στο Δήμο Θέρμης. Βέβαια, το Δήμο Θέρμης δεν τον αγγίζει και τόσο πολύ, γιατί είναι στην πόρτα της Περαίας. Ναι. Το πρόβλημα το έχει Περαία. Προφανώς. Πού είναι η τουριστική περιοχή. Και όλοι σε εσάς τα λένε. Σωστά. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Σωστά, που λέμε. Σωστά. Τον κύριο Παπαδόπουλο δεν τον ξέρουν, είναι πάρα πολύ μακριά από εκεί. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στη Θέρμη. Α, το μεγαλύτερο ανήκει στη Θέρμη. Σωστά. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, προετοιμάζεστε για την καλοκαιρινή σεζόν. Προετοιμαζόμαστε σε ό,τι αφορά την δική μου αντιδημαρχία. Έχει να κάνει με τα έργα υποδομής, με τις οδούς, με τις να υπάρχουν οι σωστοί δρόμοι. Έχουμε κάνει πρόσφατα, αποδεχτήκαμε, έχουμε ενταχθεί και σε εξοπλισμό για ανθρώπους με ειδικά χαρίσματα, δεν μου αρέσει να τους λέω αμαία, τόσο για την πρόσβασή τους όσο και σε case track. Σε νέες παραλίες, για να μπορούν να απολαμβάνουν και αυτή τη θάλασσα. Γίνονται διάφορα άλλα έργα, όπως είναι το έργο της Αγίας Τριάδας, το οποίο δημοπρατείται, που φιλοδοξούμε να γίνει το μπαλκόνι του Θερμαϊκού, που πρόκειται για μια παραλιακή ανάπλαση, μια βιοκλιματική ανάπλαση, με οικειοποίηση του χώρου, περιλαμβάνει το χώρο το παλιό άκτιο έως και τις κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ. Όλοι μας γνωρίζουμε τι δόξες είχε περάσει εκείνη η περιοχή, που σήμερα. Εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης. Να, στο ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι αυτό. Στο ΤΑΙΠΕΔ είναι το ΠΙΚΠΑ. Ναι. Ο χώρος που θα πάμε εμείς προς ανάπλαση. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Για το ΠΙΚΠΑ λέω και για το χώρο. Είναι δικό μας. Για το παλιό κάμπινγκ Αγίας Τριάδας. Το παλιό κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, σωστά, είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Και εκείνο χάσκι πώς έχει. Έτη γίνονται πιέσεις. Θεωρώ ότι και αυτό πάλι ότι είναι σε φάση που θα ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι θα βγει έχουμε άμεσα. Έχουμε φιλέτα και τα έχουμε ανεκμετάλλευτα. Και δεν είναι μόνο ότι όταν τα έχουμε ανεκμετάλλευτα. Άλλοι, υποβαθμίζουν όμως, και την περιοχή έτσι όπως όταν είναι. Αποφασίζουν ακριβώς. Άλλοι για τη δική σου ακριβώς. Περιοχή, δεν είναι τυχαίο το ότι νομιμοποιήσαμε τα αναψυχτήρια του ποταμού που είχαν σημάδια εμφανίσεις εγκατάλειψης. Εγώ πονούσε πραγματικά η ψυχή μου γιατί ήμουν μηχανικός όταν βγάλαμε τις πρώτες οικοδομικές άδειες στον ποταμό. Τα νομοποιήσαμε. Πάμε να κάνουμε οποιαδήποτε. Το επόμενο ερώτημά σας θα είναι προφανώς τι κάνετε με τα έργα υποδομής εκεί. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Είναι natura. Πήγα να κάνουμε ως τεχνική υπηρεσία, ως διοίκηση, ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το Υπουργείο μας σταμάτησε. Γιατί θα αποφασίσουν. Αυτή για μας. Καλά, κυρία Πασχαλίου, δεν μου κάνει εντύπωση. Μην νομίζετε. Ακόμα είμαστε στην εποχή που το ένα πεζοδρόμιο ενός δρόμου ανήκει στον ένα Δήμο, το άλλο ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και αν προχωρήσει λίγο πιο κάτω, μπορεί να ανήκει κάπου αλλού. Δεν με εκπλήσουν αυτά. Απλά τα λέμε για να τα ξεκαθαρίζουμε. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μόσχη. Ο δρόμος που μπαίνει, η κεντρική οδός που μπαίνει μέσα στην επανομή, είναι περιφερειακή οδός που μπαίνει μέσα στο σχέδιο. Έχει εδώ και 2 χρόνια, έχουμε συντάξει μια πρώτη μελέτη ανάπλασης εισόδου της επανομής. Σας πληροφορώ ότι μου πήρε 2 χρόνια να πάρω τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την έγκριση να βγάλω ΦΕΚ μαζί με την τεχνική υπηρεσία για να μπορέσουμε να δημοκρατήσουμε το έργο. Είστε στη διοίκηση. Αν σας εμπιστευτούν εκ νέου οι πολίτες του Δήμου Θερμαϊκού, η πρώτη προτεραιότητα ποια είναι για την επόμενη περίοδο? Πρώτη προτεραιότητα είναι να
υλοποιήσουμε όλα τα έργα που έχουμε πάρει από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Έχουμε πάρει περί τα 65 εκατομμύρια ευρώ έργα. Αυτά είναι ΕΣΠΑ, Φιλόδημος. Είναι ΕΣΠΑ, Φιλόδημος. Είναι ό,τι πρόγραμμα. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και για την τεχνική μου υπηρεσία και για τη διοίκηση και όλους τους συνεργάτες. Πάτε καλά στην απορροφή του πρώτη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα το οποίο έχει βγει στον αέρα και ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει υποβάλει έναν ολοκληρωμένο ανταγωνιστικό φάκελο και δεν έχει τύχει χρηματοδότησης. Μόλις εχθές πήραμε τη χρηματοδότηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Αλίας, το κτίριο Δίας. Ένα εγκατελειμμένο κτίριο στη Μηχανιώνα, που δεσπόζει στην παραλιακή περιοχή της Μηχανιώνας. Είναι ένα έργο πρότυπο στολίδι. Η χαρά μας είναι απερίφραστη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στον προεκλογικό αγώνα. Θα τα πούμε μέχρι τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα τα βγούμε εκ νέου, γιατί έχω αφήσει αρκετά θέματα, δεν μας πιέζει πάρα πολύ ώρα και δεν τα πρόλαβα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, καλό σας βράδυ και πάμε...